Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να είστε σίγουρος δεν θα κάνω καμία προσωπική αναφορά στην ομιλία μου για να μην χαθεί μετά ανούσιος χρόνος σε διάφορες αναφορές επί του προσωπικού και είπα αυτό και θύχθηκα και δώστε μου και διαφωνώ και το ένα άλλο. Πολιτικά ερωτήματα βεβαίως θα θέσω διότι εδώ ακούμε πάρα πολύ κριτική και όταν καταθέτεις κριτική πρέπει να είσαι και έτοιμος να απαντήσεις σε πολιτικά ερωτήματα. Και αλίμονο αν κάποιοι θέλουν να κρυφτούν πίσω από τις πολιτικές απαντήσεις που πρέπει να δώσουν και δεν δίνουν σε αυτή την αίθουσα. Διότι κανονικά έπρεπε να μιλήσω για τα άρθρα του νομοσχεδίου και να απαριθμίσω τα πάρα πολλά θετικά σημεία που έχει, τις πάρα πολλές συγκρίσεις, τους πάρα πολλούς πίνακες που έχουμε ετοιμάσει, που συγκρίνουμε αυτά που είχαμε με αυτά που έχουμε, αυτά που είχαμε στο νομικό μας σύστημα και αυτά που φέρνουμε. Αλλά εδώ δυστυχώς και στην επιτροπή που παρακολούθησα, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια σήμερα. Αυτό που βλέπω είναι αντί η αντιπολίτευση να ασκεί μια κριτική στα επιμέρους άρθρα, να επαναλαμβάνει την κριτική της προεκλογικής περίοδου, να πηγαίνει πάλι στο γενικό και να μην απαντάει σε στοιχειώδη πολιτικά ερωτήματα. Ποιο πολιτικό σύστημα οδήγησε εδώ τα πράγματα και πρέπει να φέρουμε σήμερα αυτό το νομοσχέδιο, ποιο πολιτικό προσωπικό, ποια οικονομική πολιτική, ποιο μοντέλο ανάπτυξης. Ποιοι φέραν το ασφαλιστικό σύστημα εδώ, ο υπουργός που κάθεται εδώ και αγωνιά και έκανε μια δύσκολη διαπραγμάτευση και δέχεται κριτική και επιθέσεις από αυτούς οι οποίοι διαφήμιζαν το ναι, αυτός έφερε τα πράγματα εδώ. Ή αυτοί που σήμερα μας κουνούν το δάχτυλο και μας λένε ότι είναι λάθος τα μέτρα και ας βγουν να πούν αν είναι λάθος αυτά τα μέτρα έπρεπε να κάνουμε τι. Αν όχι αυτά τα μέτρα, ποια μέτρα. Διότι ακούμε διαρκώς μια κριτική, μια γκρίνια, μια καταστροφολογία. Πολιτική πρόταση, καμία. Εναλλακτική πολιτική λύση, καμία. Βεβαίως καταλαβαίνω την πολιτική αμηχανία που υπάρχει σε κάποιους. Διότι θέλουν να κρύψουν το πολιτικό του σύνθημα που είναι γρήγορα επιστροφή στο χτες. Διότι θέλουν να διαχειριστούν την εξουσία που αφήσανε με τα γνωστά ωφέλη και τις γνωστές καταστάσεις που έχουν καταγραφεί στη μνήμη του ελληνικού λαού, θέλουν να επιστρέψουν στο χτες για να συνεχίσουν εκείνη την πολιτική. Ευτυχώς, ο λαός έχει μνήμη και καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο χτες και να αναθέσουμε στο πολιτικό προσωπικό που μας οδήγησε εδώ να μας βγάλει από αυτά τα προβλήματα για τα οποία τώρα καταγγέλει την κυβέρνηση. Ακούμε κριτική για χίλια δύο πράγματα. Ακούσαμε κριτική, δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών και από την πλευρά του ΚΚΕ για το θέμα της φορολογικής ασυλίας της ναυτιλίας. Το είπατε και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ απάντησα το επαναφέρετε στην Ολομέλεια. Καταλαβαίνω τους επικοινωνιακούς λόγους. Κάνατε ερώτηση σαν ΚΚΕ και απαντήσαμε σαν Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία. Και φέρτε σας παρακαλώ πολύ τα στοιχεία της απάντησής μας. Προκύπτει ή όχι ότι το 2015 σε σχέση με το 2014 και τα προηγούμενα χρόνια ο τομέας της ναυτιλίας έχει πληρώσει πολύ περισσότερους φόρους από ό,τι πλήρωνε. Πιθανά να μην λιγότερους πλήρωσε. Λιγότερους πλήρωσε. Λιγότερους πλήρωσε. Λιγότερους πλήρωσε. Καλά, μπορεί να μην είστε ευχαριστημένοι, μπορεί να μην είστε ευχαριστημένοι και με αυτό. Πιθανά να έπρεπε να πληρώσει πολλούς περισσότερους. Φαντάζομαι να μην ταυτίζεστε με τους κύκλους του εξωτερικού που θέλουν η ελληνική ναυτιλία να επιβαρυνθεί φορολογικά σε εκείνο το επίπεδο που να μην είναι πλέον ανταγωνιστική. Είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα το πολιτικό ψέμα, κύριε, είναι καλά, άλλο σώμη. Πράγμα ή το πολιτικό στοιχείο. Το πολιτικό στοιχείο λέει ότι από τα στοιχεία που σας απαντήσαμε πληρώσε περισσότερο φόρο. Όχι αυτό που θα έπρεπε, σε αυτό να συμφωνήσαμε. Όχι όμως αυτό που λέτε ότι δεν πληρώσαν περισσότερο. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα τα συζητήσουμε τώρα... αυτά. Σε σχέση, με τα θέματα, σε σχέση με τα θέματα της φορολογίας. Νομίζω ότι είναι προκλητικό να ακούμε εδώ από αυτούς οι οποίοι ήταν στους 221 βουλευτές που ψηφίσαν τη συμφωνία, δηλαδή το νόμο 43-36, να ακούμε μια κριτική από αυτούς για άρθρα τα οποία ψήφισαν τότε και εμείς τα υλοποιούμε τώρα. Δηλαδή, σας θυμίζω στα θέματα φορολογίας. Ψηφίστηκε ή όχι τότε η υποχρέωσή μας να αυξήσουμε τη φορολογία των ενοικίων. Και λέγαν διάφορα παπαγαλάκια και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό το κάναμε το 2015. Δεν έγινε το 2015, έγινε το 2016. Ήταν αυτό η υποχρέωσή μας.
Και ερχόμαστε τώρα εμείς που υλοποιούμε τον νόμο που ψήφισαν 221 βουλευτές και έχουμε εμείς την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσω ότι έπρεπε να ψηφίσουμε τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, στην εισφορά αλληλεγγύης και σε μια σειρά από άλλες διατάξεις που τότε όριζε ο νόμος. Δεχόμαστε όμως τώρα κριτική από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Ποτάμι που ψηφίσαν αυτές τις διατάξεις, ενώ τώρα λένε ότι όχι, δεν έπρεπε να το κάνετε. Ακούμε επίσης και διάφορες τερατολογίες, διότι ορισμένοι φτιάχνουν την ομιλία τους ανάλογα με το τι λένε τα δελτία των 8 ή ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούμε εδώ και ακούσαμε και στην Επιτροπή. Καταραίουν τα φορολογικά έσοδα, εκτείναξη στα ληξιπρόθεσμα και άλλα ωραία παραμύθια. Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία ποια είναι. Ας δούμε τα στοιχεία ποια είναι για αυτά τα πράγματα. Ας δούμε τα στοιχεία από την έκθεση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή της στις 24. Ας δούμε λοιπόν πώς αυξήσαμε τα έσοδα, όχι από τα μικρά και τα μεσαία στρώματα, από τις μεγάλες επιχειρήσεις, από τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Σελίδα 21. Ενίσχυση δημοσίων εσόδων. Εισπράξεις προεπιστροφών φόρων από ΔΟΗ και ελεκτικά κέντρα, 31,67 δις, αυξημένες σε σχέση με το 14, κατά 3,4%. Πάμε παρακάτω. Σελίδα 31. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Αύξηση των εισπράξεων από τη διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων του ΚΕΜΕΠ, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου, όχι μιας μικρής ΔΟΗ, κατά 14,87% σε σχέση με το 14, αύξησε σχέση με το 14, εισπράξεις 2,15 ύψους 3,44,61 εκατομμύρια έναντι εισπράξεων 300 εκατομμύρια το 14. Και συνεχίζουμε. Σελίδα 35, από την ίδια έκθεση, θυμίζω έκθεση όχι του Γραφείου Τεκμηρίωσης του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιου φιλικού μας μέσου μαζικής ενημέρωσης, της έκθεσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου λέει μέσα για το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου, μέση ίσπραξη από πλήρης ελέγχους του ΚΕΜΕΠ, διαμορφώθηκε σε παρόμοια επίπεδα το 14, 557.000 αναϋπόθεση και το 15, 602.000 αναϋπόθεση. Σε αντίθεση με τη μέση ίσπραξη από μερικούς ελέγχους, η οποία παρουσίασε αισθητή βελτίωση, προσέξτε τα νούμερα, 937.000 αναϋπόθεση το 2015 έναντι 159.000 το 2014. Ξαναλέω το νούμερο, 937.000 το 2015 αναϋπόθεση έναντι 159.000 το 2014. Γιατί γίνονται αυτά? Διότι εμείς δεν ακολουθούμε την τακτική των προκατόχων μας στα θέματα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και όχι να καλύπτουν τους πολιτικούς μας φίλους και να τακτοποιούν τις υποθέσεις διαφόρων ένθεν και ένθεν. Και αυτό το κάνουμε διότι έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και κάνουμε και το άλλο. Ψάχνουμε τα ντουλάπια του Υπουργείου Οικονομικών και βρίσκουμε νόμους. Βρήκαμε ένα νόμο καταπληκτικό του 2012 και μπράβο που το ψηφίσατε, αλλά το πολιτικό ερώτημα θα απαντήσει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Πώς έγινε αυτός ο νόμος από το 2012, ψηφίστηκε και δεν υλοποιήθηκε ποτέ? Ξέρετε τι ήθελε να υλοποιηθεί? Το κάναμε τώρα. Βγήκε η υπουργική απόφαση. Ήθελε να βγει μια απόφαση για να τοποθετηθούν στα πλωτά μέσα μεταφοράς, να εγκατασταθούν δηλαδή συστήματα παρακολούθησης ροών νεκρών και συστήματα ηλεκτρονικού εντοπισμού θέσης, GPS, και όλα αυτά να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο κέντρο. Γιατί αυτά τα πράγματα άραγε τόσο καιρό, ενώ ψηφίστηκε ο νόμος δεν έγινε? Αλλά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Δώστε μου πολύ λίγο χρόνο, τελειώνω. Αλλά επειδή ορισμένοι θα πούνε αυτά γίνανε το 2015 και τώρα το 2016 καταραίουν τα έσοδα. Κάποιοι το είπανε κιόλας στην Επιτροπή, ότι καταραίουν, λέει, τα έσοδα το 2016. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά για να υπάρχουν στα στοιχεία τα προσωρινά στοιχεία του μηνός Απριλίου του 2016 της Διεύθυνσης Πράξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου φαίνεται σαφέστατα για τον μήνα Απρίλιο. Δεν μιλάω για το λογαριασμό του υπόλογου, όπου έχει μέσα διάφορα θέματα που δεν είναι καθαρά φορολογικά, όπως αποδόσεις ομολόγων, κρατικές ενισχύσεις και διάφορα άλλα. Μιλάω για τα έσοδα από εφορίες και τελωνία. 2014 Απρίλιος 2.999, 2015 2.945,
2016 3031. Και επειδή κάποιοι θα βιαστούν και το είπαν και στην Επιτροπή ότι αυτό το πετυχαίνεται επειδή μειώνεται τις επιστροφές. Αυτό είναι προεπιστροφών. Και οι επιστροφές των φόρων, επειδή εμείς δεν κρατάμε επίτηδες. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά δώστε μου. Δεν κρατάμε επίτηδες στις επιστροφές χαμηλά. 2014 επιστροφές 202 εκατομμύρια. 2015 147. 2016 215,89. Και κλείνω σε σχέση με τα στοιχεία πάλι για το 2016, πρώτο τετράμινο 16, 14 έσοδα προμείωσης φόρων για όλο το τετράμινο. Έσοδα προμείωσης επιστροφών 14,9, στόχος του προϋπολογισμού 14,69. Πιο πάνω από τους στόχους του προϋπολογισμού. Επιστροφές πραγματοποιηθήκαν 978 εκατομμύρια, στόχος 916 εκατομμύρια. Άρα αφήστε και εκεί την παραφιλολογία. Το ίδιο ισχύει και με τις ληξιπρότες μεσοφυλές προς το δημόσιο. Το ανέλησα στην Επιτροπή, θα το καταθέσω και αυτό στα πρακτικά για να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία, όπου αποδεικνύεται ότι και οι ληξιπρότες μεσοφυλές με το δημόσιο πάνε πολύ καλύτερα ως προς την εισπραξιμότητα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς σαν κυβέρνηση, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και κυρίως με πλήρη επίγνωση των προβλημάτων του πολίτη. Βεβαίως και με λάθη και καθυστερήσεις. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά με αγώνα δίνουμε τη μάχη. Με πλήρη επίγνωση του χρέους απέναντι στον πολίτη και την κοινωνία. Και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας ανατέθηκε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.